Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έχουμε την χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ μαζί μας την πρέσβυρα της Μεγάλης Βρετανίας, την κυρία Kate Smith. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πατρινού και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω, επειδή θα κάνουμε και τη συνέντευξη στα αγγλικά και στα ελληνικά, συγγνώμη, και σίγουρα θα σκέφτονται κάποιοι από τους τηλεθεατές μας, πώς γίνεται. Και αυτό είναι και η πρώτη μου ερώτηση. Πώς γίνεται και μιλάτε τόσο καλά ελληνικά? Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλά, αλλά καλά είναι. Προσπαθώ. Καταβάλλω μια μεγάλη προσπάθεια να χρησιμοποιήσω τα ελληνικά όσο συχνά μπορώ. Ο λόγος είναι επειδή είναι η δεύτερη φορά μου εδώ στην Ελλάδα ως διπλωμάτης. Ήταν η πρώτη μου αποστολή. Πριν από 26 χρόνια ήρθα για την πρώτη φορά και έμαθα τα ελληνικά τότε και κάπως μου έμειναν. Πώς νιώθετε που κάνετε έναν κύκλο και γυρίζετε πίσω μετά από 26 χρόνια? Γιατί φαντάζομαι είναι ιδιαίτερο από εκεί που ξεκινά κάποιος να έρχεται μετά και ως πρέσβης τώρα που είσαστε. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι πρέσβης της χώρας σου σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά να είσαι πρέσβης στη χώρα που είσαι απεσταλμένος για την πρώτη φορά είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν εδώ το 1991. Ξεκινήσατε την πρώτη φορά στην Αθήνα ως ακόλουθος τύπου. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και τώρα έρχεστε, όπως είπαμε, 26 χρόνια μετά. Τότε, πώς ήταν η Ελλάδα και πώς είναι σήμερα? Τι βλέπετε να έχει αλλάξει? Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν θα προλάβουμε, νομίζω, να συζητήσουμε όλα. Βέβαια, ήταν μια έντελος διαφορετική εποχή. Η Ελλάδα τώρα είναι στα χρόνια της κρίσης, αλλά αυτό που ευελπιστούμε όλοι μας ότι η κρίση τελειώνει τώρα και νομίζω έχουμε την ευκαιρία να δει την Ελλάδα να ανακάμψει από την κρίση και να γυρίσει στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Πάντως σίγουρα και τότε και τώρα η σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία ήταν και παραμένει πάρα πολύ καλή. Πολύ, νομίζω ότι σε όλη την ιστορία της Ελλάδας, όποια σελίδα και αν ανοίξεις, βρίσκεις και ένα κομμάτι της Βρετανίας, σωστά? Έχετε δίκιο, ναι. Και ιδιαίτερα εδώ στην Ζάκυνθο, οι σχέσεις μας έχουν πολύ βαθιές ρίζες από τους καιρούς του αγώνα για την ανεξαρτησία μέχρι τώρα. Και σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, είμαστε και ήμασταν σύμμαχοι στους δύο παγκόσμιους πολέμους, επίσης. Mm-hmm. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα, γιατί είμαστε σε μία άλλη εποχή, που σίγουρα οι σχέσεις μας έχουν γίνει και πιο, αν θέλετε, τουριστικές. Δηλαδή, η Ελλάδα υποδέχεται, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 εκατομμύρια Βρετανούς τουρίστες κάθε χρόνο. Παραπάνω, σχεδόν 3 εκατομμύρια τώρα, ναι. Πολλοί Έλληνες φοιτητές που ζουν στη Βρετανία ή Έλληνες που δουλεύουν στη Βρετανία. Οπότε οι σχέσεις πλέον των δύο χωρών έχουν αλλάξει λιγάκι, αλλά μάλλον προς το καλύτερο. Μια σχέση συνεργασίας που μένει. Έτσι. Όπως λέτε, οι σχέσεις μας τώρα βασίζονται από έπαφες μεταξύ ανθρώπων. Δηλαδή, οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Βρετανία, οι Έλληνες που εργάζονται και μένουν στη Βρετανία και, βέβαια, ιδιαίτερα για την Ζάκυνθο, οι Βρετανοί που έρχονται εδώ για διακοπές. Ανθρώπινες σχέσεις. Και στη Ζάκυνθο, γιατί είμαστε και εδώ, είναι η επίσκεψή σας, η πρώτη επίσημη επίσκεψη. Έτσι, ναι. Νομίζω το 50% των τουριστών είναι Βρετανοί. Οπότε σχεδόν, υπάρχει... 45% νομίζω. Ναι. Οπότε υπάρχει μια πολύ σημαντική σχέση και με το νησί εδώ της Ζακύνθου. Ακριβώς. 300.000 κάθε χρόνο. 300.000 κάθε χρόνο. Βρετανοί έρχονται στη Ζακύνθο. Ναι. Μας προτιμούν, λοιπόν. Ναι, όντως. Ναι. Νομίζω, ανάλογα με το μέγεθος του νησίου, οι περισσότεροι Βρετανοί επιλέγουν την Ζάκυνθο για τις διακοπές τους. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Γιατί ξέρω ότι είχατε έρθει κι εσείς ως νέα εδώ στο νησί για διακοπές. Ναι. Εσείς, ας πούμε, γιατί διαλέξατε τη Ζάκυνθο?
Δύσκολο. Αλλά νομίζω έχετε πάρα πολύ όμορφες παραλίες και ο μέσον Βρέτανος τουρίστης αγαπάει τη θάλασσα, ναι, τον ήλιο. Αλλά έχετε επίσης πανέμορφο τοπίο. Και αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ εγώ είναι παρά το καταστροφικό σεισμό που έγινε το 1953, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά χωριά με εκκλησίες, πανέμορφες εκκλησίες, δηλαδή ωραίους τόπους που οι Βρέτανοι τουρίστες απολαμβάνουν πάρα πολύ τέτοια πράγματα. Ναι. Σήμερα βρίσκεστε εδώ στη Ζάκυνθο, συναντηθήκατε με πάρα πολλούς φορείς στις τοπικές αρχές σίγουρα, αλλά ναι, και επιχειρηματίες. Τι συζητήσατε για τον τουρισμό, γιατί τώρα μας είπατε ότι εσείς, ας πούμε, διαλέγετε αυτά τα όμορφα στοιχεία του νησιού. Ναι. Τα προωθούν, πιστεύετε, σωστά και προς τη Βρετανία. Συζητήσατε ενδεχομένως και άλλους τρόπους προώθησης αυτής της ομορφιάς. Ναι, ναι, ακριβώς. Συζητήσαμε με τους εκπροσώπους του κλάδου, του τουρισμού, βέβαια τους αριθμούς, τι προβλέπουμε για φέτος και του χρόνου. Αλλά επίσης πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε μια στροφή στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Για να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο, να μην είναι μόνο, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και για την επέκταση του σεζόν. Και πολύ χαιρόμουν να ακούσω ότι υπάρχουν προσπάθειες στο τομέα του τουρισμού για την φύση, για τα σπορ, για αγροτουρισμό. Σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Εκκλησιαστικό τουρισμό, εκκλησιαστικό, επειδή μου είπατε και για εκκλησίες πριν, που υπάρχουν σε πολλά χωριά της Ζακύνθου. Ακριβώς, ναι, ναι. Και αυτό γίνεται, νομίζω, σιγά σιγά να αυξηθεί αυτή η μορφή τουρισμού. Ναι. Είπατε και για αριθμούς όμως. Πώς πάνε τα πράγματα? Λοιπόν, τα στοιχεία που έχω από το ΑΠΤΑ, που είναι η οργάνωση των Βρετανών πρακτορείων τουρισμού, πριν από 2 μήνες περίπου, προβλέπουν μια αύξηση κρατήσεων για όλο το χρόνο περίπου 14%. Αλλά μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο, δηλαδή 20%. Θα Οπότε δούμε. Οπότε θετικά, ναι, τα πράγματα. Θετικά, πολύ να θετικά. Είναι. Ναι, ναι. Μια χαρά. Πέρα από λοιπόν το τουριστικό κομμάτι, γιατί εδώ στη Ζάκυνθο υπάρχει και μια βρετανική κοινότητα πολύ σημαντική που μένει όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ακριβώς, Βρετανοί πολίτες που έχουν διαλέξει τη Ζάκυνθο για να την κάνουν σπίτι τους. Ναι. Για αυτούς τους ανθρώπους συζητήσατε? Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Και η πρώτη συνέντευξη που έδωσα σήμερα ήταν στο αγγλόφωνο ραδιοσταθμό που υπάρχει στην Ζάκυνθο να εξυπηρετήσει αυτή την κοινότητα, που είναι πολύ ωραίο πράγμα, ναι, το Island FM. Ναι, υπολογίζουμε, δεν είμαστε σίγουροι, ότι υπάρχουν μεταξύ 4 και 5 χιλιάδων Βρετανών που μένουν μόνιμα στην Ζάκυνθο, ναι. Οπότε πραγματικά πολλοί που βρίσκονται εδώ λοιπόν πολύ, όλο τον χρόνο. Ναι, ναι. Για αυτούς αλλάζει άραγε κάτι τώρα και με το Brexit? Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί είσαστε εδώ μαζί μας και σήμερα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τι θα αλλάξει και για τους Βρετανούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, ναι, ναι, και για τους Έλληνες που βρίσκονται στη Βρετανία και για τους τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους? Ναι. Θα έχουμε αλλαγές? Μας, χαίρομαι που ρωτάτε αυτό. Γνωρίζουμε και εγώ ξέρω προσωπικά, επειδή το ακούω παντού και συνέχεια, ότι υπάρχουν ανησυχίες για το Brexit. Βέβαια. Και από την πλευρά των Ελλήνων που ζουν στη Βρετανία, που εργάζονται, σπουδάζουν, έχουν φτιάξει τις οικογένειες εκεί στη Βρετανία, και επίσης από τους Βρετανούς που μένουν στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι και το θετικό είναι αυτό το θέμα είναι η προτεραιότητα μας και της ευρωπαϊκής πλευράς για τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα.
Και όπως φαντάζομαι έχετε ακούσει, χθες το βράδυ η Πρωθυπουργός μας έθεσε στους συνάδελφους στις Βρυξέλλες σε γενικές γραμμές την πρότασή μας για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολίτων στη Βρετανία για να διασφαλίζει την παραμονή τους στη Βρετανία στο μέλλον. Και με την πρόταση αυτή, κανένας Έλληνας ή άλλος Ευρωπαίος θα χρειαστεί να φύγει. Θα υπάρξει μια διαδικασία παραμονής. Η λεπτομερή πρόταση θα βγει στην δημοσιότητα την Δευτέρα και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες τότε. Πολύ περισσότερο. Ναι. Πάντως το πρόγραμμα αυτό που, το πλαίσιο τουλάχιστον της συζήτησης είναι για τους Ευρωπαίους να μην αλλάξουν τα πράγματα, να μείνουν δηλαδή όπως είναι μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά την καθημερινότητά τους. Τη Βρετανία. Ναι, θα διασφαλιστεί με την πρόσθεση αυτή, θα διασφαλιστεί την παραμονή τους στη Βρετανία. Και όπως μιλούσαμε για τους Βρετανούς εδώ στην Ελλάδα, αυτό που ευελπιστούμε είναι ότι τα αμοιβαία δικαιώματα θα προσφέρονται από την ευρωπαϊκή πλευρά για τους πολίτες μας. Ναι. Μάλιστα. Αυτό εκτός από τους ανθρώπους θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Γιατί σίγουρα και αυτό είναι ένα κομμάτι και οι επιχειρηματίες σκέφτονται τι θα γίνει, θα υπάρξουν αλλαγές. Πολλοί που κάνουν τις δουλειές τους στο εξωτερικό, που δίνουν τα προϊόντα τους εκεί. Το ίδιο και οι Άγγλοι βεβαίως για την Ελλάδα, ναι. Για τη Ζάκυνθο. Θα είναι το ίδιο πλαίσιο και για τις επιχειρήσεις λοιπόν. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα σίγουρα που αφορά τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που επιδιώκουμε είναι μια συμφωνία εμπορίου, ελεύθερου εμπορίου, που θα επιτρέψει την μέγιστη ελευθερία ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσίων μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Μάλιστα. Εσείς ως πρέσβυρα της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, σε μια εποχή όπως είπαμε που αλλάζουν πολλά πράγματα, στην εποχή της κρίσης, ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι και τελικά ένας πρέσβης για τον απλό κόσμο που μας παρακολουθεί, τι ακριβώς κάνει? Αυτή η Ρώση, η μητέρα μου ρωτάει πολύ συχνά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και θέλω να επισημάνω αυτό, είναι η προτεραιότητα μας, είναι οι πολίτες μας στο εξωτερικό. Και ο πρώτος στόχος για την επίσκεψη μου εδώ στην Ζάκυνθο ήταν να επισκεφθώ το υποπροξενείο μας που βρισκόμαστε τώρα. Επειδή αυτό το γραφείο και το προσωπικό εξυπηρετεί τις ανάγκες των Βρετανών πολίτων όταν επισκέπτονται την Ζάκυνθο και αυτοί που μένουν εδώ. Λοιπόν, την ασφάλεια τους, την προστασία τους και όλα τα θέματα που αφορούν Βρετανούς πολίτες εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την υποχρέωση βέβαια να προωθήσουμε τα πολιτικά θέματα της κυβέρνησης μας σε όλο τον κόσμο με την ελληνική κυβέρνηση και συζητάμε συνέχεια τα θέματα, τα κοινά θέματα μεταξύ, για παράδειγμα το Κυπριακό που είναι θέμα που αφορά και την Βρετανία και την Ελλάδα. Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν και πάλι την επόμενη εβδομάδα και αυτό είναι θέμα που είμαστε σε συνεχή επαφή. Άλλο θέμα είναι η προβολή του εμπορίου σε όλους τους τομείς που υπάρχουν, αλλά ο τουρισμός βέβαια είναι... Είναι από τα πιο σημαντικά σίγουρα. Ναι. Υπηρεσίες γενικά, τουριστικές, ταξίδια και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του City of London. Η ελληνική ναυτιλία
είναι ένα μεγάλο πελάτη. Ναι, αυτό. Έτσι, ναι. Η πρόβελη εμπορίου είναι άλλο μέρος. Μάλιστα. Αναφερθήκατε μέσα σε όλα αυτά που μας είπατε, αναφερθήκατε και στην ασφάλεια. Ναι. Και πραγματικά έχει συγκλονιστεί όλος ο κόσμος με αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό στην Βρετανία, τις τρομοκρατικές επιθέσεις εκεί. Η ασφάλεια είναι λοιπόν ένα κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο καιρό. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, σίγουρα είναι μια ασφαλής χώρα, ενώ τη θεωρούν και οι Βρετανοί για να κάνουν τις διακοπές τους μια ασφαλή χώρα. Θα έλεγα, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Τα γεγονότα πρόσφατα ήταν φρικτά, σίγουρα. Και γίνονται σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι κάτι φοβερό. Κάτι που θα ήθελα να υπογραμμίζω ότι επίσης, και κάτι που δεν προανέφερα και ασχολούμαι με αυτό αρκετά, είναι η συνεργασία μας με τις ελληνικές αρχές στα θέματα ασφαλείας, μετανάστευσης, την καταπολέμηση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Και έχουμε προσωπικό στην πρεσβεία στην Αθήνα που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Και η συνεργασία είναι εξαιρετικά καλή. Σίγουρα, γιατί όλα αυτά τα θέματα, τώρα αυτό που είπατε το μεταναστευτικό γενικά, ναι, το προσφυγικό, έχουν επηρεάσει και την καθημερινότητα την ελληνική, ναι, τα τελευταία χρόνια. Οπότε σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ. Ναι, ναι. Τώρα, να μπούμε και λίγο στο κομμάτι, γιατί αναφερθήκαμε στην τρομοκρατία. Και θέλω να μου πείτε, αν οι εκλογές στη Βρετανία, που τις είχαμε πολύ πρόσφατα, επηρεάστηκαν καθόλου από όλο αυτό το κλίμα. Τι πιστεύετε εσείς? Γιατί είχαμε σίγουρα ένα εκλογικό θρίλερ, νομίζω μπορεί να χαρακτηριστεί. Και σίγουρα η Πρωθυπουργός, η Τερέζα Μέι, μπορεί να κέρδισε τις εκλογές, αλλά ίσως όχι με το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Πάντως το σημαντικό είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό. Ακριβώς, ναι. Όπως όλοι γνωρίζουν και στην Ελλάδα, ότι οι εκλογές δεν είναι προβλέψιμες. Και η Πρωθυπουργός είπε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ζητούσε, ναι, και περίμενε. Δύσκολα θα διαμερνεύεται τα αποτελέσματα οποιοδήποτε εκλογών. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, όταν κάνει την ψήφο του, έχει κάτι στο μυαλό του. Και είναι, θα έλεγα, επικίνδυνο πράγμα να διαμερνεύσεις ακριβώς την ψήφο, για ποιο λόγο κάποιος ψήφισε κάτι και ένας άλλος κάτι άλλο, ναι. Πάντως, τα πράγματα πλέον φαίνονται να έχουν πάρει ένα ρυθμό. Δηλαδή, και η Τερέζα Μέι πλέον με τις συνεργασίες που εξασφάλισε, πήγε στην Βασίλισσα, έκανε την κυβέρνηση όπως έπρεπε κτλ. Οπότε συνεχίζεται σχηματίζει κανονικά ακόμη, ναι, την κυβέρνησή της, ναι. Και θέλω λίγο να έρθουμε και στο κομμάτι του οι γυναίκες που έχουν την εξουσία σιγά σιγά, γιατί και εσείς είσαστε μια γυναίκα με αρκετά μεγάλη εξουσία, με μια καλή θέση και έχετε βρεθεί και σε δύσκολες διπλωματικά θέσεις, αν μπορώ να το πω. Σας ονομάζουν και πολύ σιδηρά κυρία και βλέπουμε και άλλες γυναίκες, για παράδειγμα τώρα την Τερέζα Μέι, είτε την Άγγελα Μέρκελ, που παίρνουν έτσι θέσεις εξουσίας. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα θα έλεγα είναι κάτι ωραίο να είμαι γυναίκα πρέσβης μιας χώρας που έχει γυναίκα ως το head of state, πώς λένε, το κεφάλι του κράτους και η ηγέτης της κυβέρνησης. Έχει γίνει άλλη φορά με την κυρία Θάτσερ βέβαια, αλλά αυτό είναι ωραίο. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι ότι δεν συζητείται αυτό. Ότι είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο τώρα. Νομίζω στην σύγχρονη περίοδο ότι αυτό δεν είναι κάτι πολύ σπάνιο.
Ναι. Δηλαδή, ναι, γυναίκα, πρωθυπουργός, πρόεδρος, οποιασδήποτε χώρα. Δεν είναι... πρέπει να είναι θέμα συζήτησης, ναι, πρέπει ναι, να είναι δεδομένο. Δεν αξίζει να το αναφέρουμε καν. Απαιτείται σχόλιο πια. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι το πολύ θετικό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Και για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την συζήτησή μας, θέλω να μας μεταφέρετε το δικό σας μήνυμα για το πώς βλέπετε την Ελλάδα του σήμερα, έτσι. Και βεβαίως πώς είδατε και τη Ζάκυνθο που βρεθήκατε εδώ και μιλήσατε, συνομιλήσατε. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα η Ζάκυνθος. Έχω επισκέφτει την Ζάκυνθο πριν από 25 χρόνια, νομίζω. Πέρασα ένα Πάσχα εδώ, πολύ, ναι, πολύ ωραία. Και θυμάμαι το τοπίο καλά, όπως είπα, τις εκκλησίες. Και θα έχω την ευκαιρία αυτό το Σάββατο, Κυριακό, να δω τη Ζάκυνθο λίγο ακόμα. Εδώ. Θα μείνω μέχρι ωραία. Την Κυριακή με φίλους εδώ. νομίζω από παλιά επίσης και σήμερα η φιλοξενία, η ζέστη των Ελλήνων, η ζεστασιά που βρίσκεις στην Ελλάδα, αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου και είναι ένα βασικό στοιχείο της χώρας και του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και παρά τη κρίση, αυτό δεν έχει αδυναμωθεί. Ναι, παραμένει. Οπότε με αγάπη κοιτάτε την Ελλάδα. Ναι. Καλά έχουμε μόνο να πούμε. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συνέντευξη. Καλή διαμονή, λοιπόν, στη Ζάκυνθο που θα μείνετε σύντομη, κιόλας. Σύντομη, δυστυχώς. Αλλά να είναι καλή, να περάσετε σίγουρα. Καλά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ.